Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Ένα λεπτό πριν είχα περάσει μαζί με τα παιδιά μου και σκέφτομαι ότι εάν ήμουν εγώ στη θέση του νεαρού που είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος, θα είχαν σκοτωθεί και εγώ και τα παιδιά μου. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τα δύο οχήματα μετατράπηκαν σε άμορφη μάζα σιδηρικών, με τους οδηγούς κυριολεκτικά να έχουν άγιο που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί. Ακούω μία έκρηξη πιο δυνατή και από μία βόμβα. Γυρίζω και βλέπω ένα νεαρό μέσα στο αυτοκίνητο που ήταν μέσα στα αίματα. Απέναντι ένας κύριος είχε πέσει στο γκρεμό. Επίσης είχαν μαγκώσει τα πόδια του, παίρνουμε το ασθενοφόρο. Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ, απεγκλωβίζοντας μάλιστα τον ένα οδηγό. Τουλάχιστον το ασθενοφόρο ήρθε αμέσως και η πυροσβεστική. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται στην Ορθοπαιδική Κλινική. Η Εθνική Οδός Ηρακλείου Μυρών είναι σεσημασμένη. Πρέπει κάτι να γίνει γιατί θα χάνουμε ζωές. Στο οδοστρωμά της έχει χυθεί αίμα, με τους οδηγούς αφενός να μην βάζουν μυαλό και το κράτος αφετέρου να εξακολουθεί να γυρίζει την πλάτη στις ευθύνες του. Η περιοχή εδώ πέρα δεν έχει φώτα, δεν υπάρχουν φώτα. Δηλαδή είναι εντελώς σκοτεινά, εντελώς. Η μεγάλη ευθεία που επιτρέπει να αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες και η έλλειψη ηλεκτροφωτισμού είναι οι κύριες αιτίες για τα ατυχήματα που έχουν συμβεί εδώ στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Συγκεκριμένα εδώ εγώ χάσει και ένα κολλητό φίλο, έχει σκοτωθεί εδώ στην Ηρακλείου Μυρών. Συγκεκριμένα εδώ λίγο πιο πάνω δεν έχει φώτα το βράδυ, πρέπει να έρθει κάποιος να το δει αυτό.